Εγώ είμαι έτοιμος, όποτε θέλετε. Το ακούμε. Ξεκινάμε. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Φλόρινα, στη συνέχεια της προεκλογικής μας εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Έρχομαι ξανά στη Φλόρινα μετά την επίσκεψή μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Συναντώ πολλούς φίλους, πολλά μέλη του ΠΑΣΟΚ, πολίτες, ώστε να ακούσω τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει η ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς η καθημερινότητα του πολίτη και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα μεγάλα θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια αλλά πλέον και το κόστος ζωής δυσχεραίνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο όλες τις οικογένειες. Ιδιαίτερα εδώ στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, το κόστος της θέρμανσης είναι πλέον ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλες τις οικογένειες και δεν υπάρχει η αντιμετώπιση που χρειάζεται από την πλευρά της κυβέρνησης. Πρέπει άμεσα να υπάρξουν μέτρα όσον αφορά το κόστος ζωής, αλλά και ιδιαίτερα, επειδή βρισκόμαστε πριν και από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο και από την Ευρώπη, αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση, όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, τις απομακρυσμένες περιοχές. Όπου και να πάω, βλέπω ότι τα χωριά μας ερημώνουν. Η περιφέρεια, στην περιφέρεια ο πληθυσμός μειώνεται ραγδαία. Οι νέοι άνθρωποι δεν μένουν να δουλέψουν και να κάνουν οικογένεια στον τόπο τους. Οι επιχειρήσεις μειώνονται. Η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα επίσης. Ένα σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την ευρωπαϊκή μας πολιτική είναι οι φυσικές καταστροφές και το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο πρέπει επιπλέον να το βάλουμε σε ζήτημα ευρωπαϊκό. Πρέπει η Ευρώπη να πάρει τις αποφάσεις της και να δημιουργήσει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπιση αυτών των ακραίων συνθηκών και φαινομένων. Όπως επίσης, μια βασική μου προτεραιότητα, αν βρεθώ και επιλεγώ από τον ελληνικό λαό ως ευρωβουλευτής, είναι να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη μέτρα όσον αφορά το πρωτογενή τομέα και μέσα από τις επιδοτήσεις και τη νέα ΚΑΠ, αλλά κυρίως μέσα από μέτρα που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους κίνητρα να παραμένουν στον τόπο τους και να δουλέψουν τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο εμείς ως ΠΑΣΟΚ το θεωρούμε ως ένα βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Οι ευρωπαϊκές αυτές εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη, αλλά επιπλέον και εδώ, για τη χώρα μας, γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αλαζονία, με αμετροέπεια, με αίσθηση ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πολιτική της, ή θα υπάρχει μια δύναμη, αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία με σοβαρότητα, τεκμηρίωση, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που θα στεθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική που καθημερινά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να διεκδικήσει, να σταθεί απέναντι στην Δημοκρατία όπως έκανε τα πάντα, απέναντι στο παρελθόν, απέναντι στη συντήρηση, απέναντι σε όσα κρατούν τη χώρα μας πίσω. Είναι λοιπόν αυτή η στιγμή οι ευρωπαϊκές εκλογές όπου ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Και πιστεύω ότι θα αποφασίσει με γνώμονα το μέλλον αυτού του τόπου και κυρίως με έναν μεγάλο σκοπό. Να δημιουργηθεί ένα μεγάλο προοδευτικό και κοινωνικό μέτωπο που μπορεί να ηγηθεί το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς επόμενες εθνικές εκλογές. Κύριε Σπυρόπουλε, τελευταία αναφερθέρεται η συζήτηση για τη συμφωνία των προσφόρων. Το κόμμα σας έχει καταγγελίσει εκφραστεί λέγοντας πως η συμφωνία αυτή πάσχει. Το ίδιο λέει και η Νέα Δημοκρατία ότι είναι μια κακή συμφωνία. Βλέπουμε τώρα το ΒΜΡΟ και αυτό για τους δικούς του λόγους να θεωρεί για την πατρίδα του ότι η συμφωνία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του. Μήπως είναι μια ευκαιρία τώρα να επαναδιαπραγματευτούμε ως χώρα την Συμφωνία των Πρεσπών? Το μεγάλο θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η γειτονική χώρα αμφισβητεί τους όρους της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί. Και γίνεται τώρα αφού η γειτονική χώρα έχει μπει στο ΝΑΤΟ. Και αφού έχουμε αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία, όποια προβλήματα και να υπήρχαν. Γιατί το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών και τώρα δικαιωνόμαστε για τη στάση μας. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν με τον τρόπο που θα έπρεπε. Και κυρίως δεν διασφαλίστηκε ότι μία αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας θα δημιουργούσε προβλήματα στην εφαρμογή
αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Άρα είναι ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα απ' όλα και δεν μας αρκούν δηλώσεις ούτε της κυρίας Φόντερ Λάιεν ούτε των ηγετικών στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πράξεις. Και επίσης χρειάζεται και η παρέμβαση και του ΝΑΤΟ. Γιατί υπήρξε η συμφωνία να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν εδώ τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι και αυτά πολύ σημαντικά στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τα επόμενα χρόνια. Εγώ θα τοποθετούσα εξωτερική πολιτική και άμυνα. Γιατί συνεχίζουμε και βλέπουμε και την τουρκική προκλητικότητα. Ακούμε τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να μιλάει για de facto διχοτόμηση της Κύπρου. Πόσο θα συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτή την προκλητική στάση της Τουρκίας και πόσο θα συνεχίσουμε να ανεχόμαστε και Ευρωπαίους συμμάχους μας που εξοπλίζουν την Τουρκία με όπλα την ώρα που έχει αυτή την επιθετική συμπεριφορά εναντίον μας. Πόσο θα συνεχίσουμε εμείς να μπαίνουμε σε ένα ράλι εξοπλισμών, υποθηκεύοντας το μέλλον των νεότερων γενεών και ταυτόχρονα να μην υπάρχει εμπάργκο όπλων απέναντι στην Τουρκία. Δεν συζητάτε δηλαδή η επαναδιαπραγμάτευση? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει μια εθνική στρατηγική. Εμείς είπαμε ότι η συμφωνία είχε πάρα πολλά προβλήματα και με την εθνότητα, με τη γλώσσα και με την κυβέρνηση τότε που ήταν μια φιλική προς την αντιμετώπιση της λύσης του Σκοπιανού, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνάμεις ακροδεξιές που επικράτησαν τώρα, που αφισβητούν στην ουσία ευθέως αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί. Ποιες ήταν οι δικλείδες ασφαλείας? Σε αυτό πρέπει να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης και βεβαίως ο κ. Τσίπρας. Και πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή ηγείται της χώρας, να μας πει τι ενέργειες θα κάνει σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτή η συμφωνία ή να ανοίξει μια συζήτηση για κάτι διαφορετικό. Αλλά το κάτι διαφορετικό θα έχει σχέση και με την συμμετοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ.